καταλαβαίνει ότι το καθεστώς το οποίο είχε θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια ήταν ένα καθεστώς φαυλότητας και ήταν ένα καθεστώς που παρήγαγε τέτοια φαινόμενα. Μα θα με ρωτήσει κάποιος, δεν υπήρχαν παθογένειες και προβλήματα παλιότερα? Υπήρχαν. Βεβαίως και υπήρχαν. Αλλά σε αυτό το βαθμό, με αυτή τη σφοδρότητα, με εμπλοκή τόσων πολλών για τόσα πολλά, πρώτη φορά συνέβη τα τελευταία χρόνια στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού. Επομένως, η εμπλοκή της δικαιοσύνης για αυτά τα ζητήματα θα πρέπει και εμάς να κάνει σοφότερους από όλες τις απόψεις. Και θέλω στο σημείο αυτό να τονίσω ότι με αυτό το καθεστώς συγκρούστηκε και η προηγούμενη κυβέρνηση και ο προκάτοχός μου υφυπουργός αρμόδιος για τον αθλητισμό. Προσπάθησε να βάλει μία τάξη στο σχέδιο νόμου το οποίο είχε φέρει προς διαβούλευση, δεν συζητήθηκε διότι είχαμε κυβερνητική αλλαγή. Και τόνισα και τονίζω ότι στο νέο αθλητικό νόμο, τον οποίο η κυβέρνηση θα εισηγηθεί στην Εθνική Αντιπροσωπεία, κατόπιν συζήτησης και διαβούλευσης και με τα κόμματα, θετικές πλευρές που υπάρχουν σε αυτό το νομοσχέδιο θα τις λάβουμε σοβαρά υπόψη. Θέλω λοιπόν να πω ότι η προσπάθεια να ελεγχθεί, θα μου δώσετε λίγο χρόνο κύριε Πρόεδρε, να ελεγχθεί αυτή η κατάσταση δεν ήταν προσπάθεια που προκύπτει μόνο από τη δράση της παρούσας κυβέρνησης ή της προηγούμενης κυβέρνησης. Ήταν έντονος ο προβληματισμός, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Και ήταν έντονος ο προβληματισμός και από κόμματα τα οποία δεν είχαν εμπλακεί με την κυβερνητική εξουσία. Ετέθη από πολλούς ότι υπήρχε κίνδυνος αποβολής των εθνικών ομάδων, των ομαδικών αθλημάτων, αλλά και των συλλόγων από τα διεθνή πρωταθλήματα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση δήλωσε από την πρώτη στιγμή ότι δεν είναι ούτε στις προθέσεις της, ούτε στις διαθέσεις της μία τέτοια εξέλιξη, την οποία χαρακτηρίσαμε απευκταία. Τονίσαμε όμως σε όλους ότι η κυβέρνηση νομοθετεί με βάση το συμφέρον του ελληνικού λαού. Γι' αυτό το λόγο καλέσαμε σε εξαντλητικό διάλογο τους φορείς του διεθνούς αθλητισμού αλλά και του εγχώριου. Θέλω να σας πω ότι πάρα πολλά σημεία και από τις παρατηρήσεις των φορέων αυτών είχαμε ενσωματώσει στο τελικό σχέδιο νόμου το οποίο καταθέσαμε στην Επιτροπή. Αυτό το σχέδιο νόμου, ως είχαμε την υποχρέωση με τις νομοτεχνικές διορθώσεις, παρεμβάσεις και βελτιώσεις, αποστείλαμε και στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αλλά και στις διεθνείς ομοσπονδίες. Εννοώ τη FIFA και την UEFA. Η FIFA και η UEFA, μετά την αποστολή αυτού του κειμένου, μας έστειλε μία επιστολή, εις την οποία αναφέρονται στην ουσία τρεις παρατηρήσεις. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, επί των παρατηρήσεων αυτών, οι οποίες τέθηκαν από την Διεθνή Ομοσπονδία, την UEFA, αλλά είχε και τη σύμφωνη γνώμη και της FIFA, εμείς δεν συμφωνήσαμε. Σας το λέω με τρόπο ρητό και κατηγορηματικό. Η πρώτη παρατήρηση, η οποία ήταν και πλέον ανώδυνη και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα από την αρχή, το σκεφτόμαστε κι εμείς, ήταν το ζήτημα του αποκλεισμού με απόφαση της κυβέρνησης των ελληνικών ομάδων από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Σε αυτό το σημείο η UEFA και στο διάλογο που κάναμε μας παρότρινε να διαγραφεί από το σχέδιο νόμου αυτή η διάταξη. Είχαμε σκοπό και τους το είπαμε κάτι τέτοιο να το κάνουμε δεκτό, διότι εμέσως εξυπηρετείται
αυτός ο σκοπός της κυβέρνησης και του νόμου, όταν δίνεται η δυνατότητα στην κυβέρνηση ακόμα και να διακόπτει εξαιτίας σοβαρών επεισοδίων βίας ένα πρωτάθλημα. Εξυπηρετείται εμέσως, πλην σαφώς, αυτός ο λόγος. Δεν μπορούσαμε όμως να συμφωνήσουμε σε αυτά που μας πρότεινε η UEFA και η FIFA όσον αφορά το θέμα των τακτικών δικαστών. Επαναλαμβάνω ότι από τους πρώτους οι οποίοι έλαβαν κλήση για απολογία σε βαθμό κακουργήματος από τον αρμόδιο ειδικό ανακριτή ήταν, και τους εύχομαι να είναι αθώοι και να αποδείξουν την αθότητά τους, δεν τίθεται το θέμα σε προσωπική βάση, ήταν όσοι είχαν διοριστεί, όχι όλοι, αρκετοί όμως, από την ΕΠΟ να στελεχώνουν τις αρμόδιες πειθαρχικές επιτροπές. Γι' αυτό επενέβημεν κατά αυτόν τον τρόπο και είπαμε, για να αποκτήσει το ποδόσφαιρο την αξιοπιστία και ο Έλληνας φίλαθλος να μην έχει σκιές σχετικά με το τι γίνεται στα πειθαρχικά όργανα και αμφιβολίες, εμείς πήραμε αυτή την πρωτοβουλία. Η πρόταση που μας έκανε εγγράφος και την οποία γνωρίζετε, αν θέλετε μπορώ να σας καταθέσω και στα πρακτικά, η UEFA και η FIFA, ήταν μια πρόταση μη επικοδομητική. Γι' αυτό το λόγο μετέβην στην Γενέβη ακριβώς για να θέσω αυτό τον προβληματισμό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά από πολύ ωρή συζήτηση, ειλικρινή όμως και καλής πίστης, έγιναν αμοιβές υποχωρήσεις επί του θέματος αυτού. Οι διεθνείς ομοσπονδίες δέχτηκαν πλέον τα πειθαρχικά όργανα να τα αποτελούν τακτικοί δικαστές, όπως επίσης και ο ασκόν την πειθαρχική δίωξη να είναι εισαγγελέας εν ενεργεία. Η πρότασή τους ήταν να τους επιλέγει όμως η ΕΠΟ. Αυτό δεν μπορούσαμε να το δεχτούμε. Προτείναμε λοιπόν διάφορες εναλλακτικές λύσεις. Καταλήξαμε ότι μπορεί να γίνει δεκτό να τους επιλέγει και να τους ορίζει η ΕΠΟ, από λίστα όμως την οποία συγκροτεί ο προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Αθηνών για τους δικαστές και ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθηνών για τους δύο εισαγγελείς οι οποίοι θα ασκούν την πειθαρχική δίωξη. Αυτό ήταν ένα προϊόν έντονης συζήτησης, έντονης όσον αφορά το ενδιαφέρον να βρεθεί λύση και από τις δύο πλευρές στο θέμα της τελέχωσης των πειθαρχικών οργάνων. Και θεωρούμε, έχοντας κατά νου το αυτονόητο, ότι η Βουλή των Ελλήνων και η Κυβέρνηση έχει απόλυτη και αμέριστη εμπιστοσύνη στους Έλληνες δικαστές, είναι μία διάταξη η οποία μπορεί να βοηθήσει και μπορεί να άρει τα σύννεφα και τις σκιές που υπάρχουν πάνω από αυτές τις επιτροπές με τον τρόπο που ήταν στελεχωμένες και με τον τρόπο που λειτουργούσαν. Το δεύτερο είναι το εξής, για το οποίο πάλι υπήρξε αναλυτική συζήτηση. Ότι οι διεθνείς ομοσπονδίες είχαν κάποιες ενστάσεις σχετικά με το άρθρο 15. Είναι ευχάριστο και ενδιαφέρον, κύριοι συνάδελφοι, ότι οι διεθνείς ομοσπονδίες δεν έδωσαν κανέναν αγώνα, και σωστά το έκαναν, ούτε μας πρότειναν έστω και για ένα λεπτό να συνεχίσει να διατηρείται το καθεστώς αυτονομίας το οποίο είχε θεσπιστεί με τον νόμο που σας ανέφερα προηγουμένως. Και αυτό λέει πολλά. Ζήτησαν όμως να γίνει μία προσθήκη στην παράγραφο 2, δηλαδή στη δήλωση που είχα κάνει και είχα δηλώσει επίσης ότι θα συμπεριληφθεί στον νόμο, σχετικά με το αυτοδιοίκητο. Τελικά, μετά από πολύ ωραία συζήτηση, καταλήξαμε στο εξής. Θέματα του ποδοσφαίρου και της οργάνωσης και λειτουργίας της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας
ρυθμίζονται από την ΕΠΟ στο πλαίσιο της αυτοδιοικητικής λειτουργίας της και σύμφωνα με το καταστατικό και τους κανονισμούς της, τα οποία είναι εναρμονισμένα με το Σύνταγμα, την κείμενη νομοθεσία, λαμβανομένου υπόψη πως η ΕΠΟ διαχειρίζεται τις εσωτερικές της υποθέσεις ανεξάρτητα και χωρίς επιρροή από τρίτους, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, των οποίων είναι μέλος. Αυτή ήταν μία πρόταση η οποία προέκυψε προχθές το βράδυ μετά από αυτό το διάλογο που κάναμε. Έχουμε συμφωνήσει αυτές οι διατάξεις να μεταφραστούν και να αποσταλούν άμεσα, ενώ άμεσα, όταν λέω άμεσα, αμέσως μετά την κατάθεσή τους και την υπογραφή τους από τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Μπαλτά, και στις διεθνείς ομοσπονδίες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δήλωσα και χθες και το λέω και ενώπιον σας. Δώσαμε μια σκληρή μάχη αυτούς τους μήνες. Και η μάχη δεν ήταν, προσέξτε με, με τις διεθνείς ομοσπονδίες. Δώσαμε μια σκληρή μάχη με τα συμφέροντα τα οποία λιμένονται το ελληνικό ποδόσφαιρο και δι' το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Και είχαμε μια συζήτηση μακρά, με εντάσεις, με αντιπαραθέσεις, αλλά και με συμφωνίες, μέχρι και πριν 48 ώρες με τις διεθνείς ομοσπονδίες, τις οποίες και από το βήματος της εθνικής αντιπροσωπείας η κυβέρνηση καλεί να παρακολουθούν με μεγαλύτερη προσοχή και ενάργεια τα θέματα των αρμοδιοτήτων τους, διότι εμείς θέλουμε την εμπλοκή τους και θέλουμε την εμπλοκή τους για να διορθώνονται παθογένειες, όχι όταν φτάνουν σε ένα υψηλό βαθμό που προκαλείται το κοινό περί δικαίου αίσθημα, αλλά όταν αυτές οι ομοσπονδίες διαπιστώνουν ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε ζητήματα του ελληνικού αθλητισμού. Σε πρώτο χρόνο και χωρίς να χρειάζεται η εμπλοκή της κυβέρνησης στα πλαίσια των αυτοδιοικητικών τους λειτουργιών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρούμε και η ελληνική κυβέρνηση, αλλά πιστεύω μπορούν να το εκφράσουν και ελπίζω να το κάνουν άμεσα και οι διεθνείς ομοσπονδίες, ότι αυτές οι τροποποιήσεις, όπως έγιναν και επί του τελευταίου εγγράφου που μας είχαν αποστείλει, μπορούν να βοηθήσουν το ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο, μπορούν να βοηθήσουν τον ελληνικό αθλητισμό. Θέλω να τελειώσω ως εξής. Κατ' όλη αυτή την περίοδο δεχόμαστε παρενέσεις, για να μην τις χαρακτηρίσω αλλιώς, οι οποίες εν πολλής ήταν αντιφατικές και προβληματικές. Μας καλούσαν ορισμένοι καλοί φίλοι και καλοί άνθρωποι γενικώς να αποσύρουμε, και δεν αναφέρουμε στη Νέα Δημοκρατία και στη συζήτηση που έγινε, αναφέρουμε στον τύπο, κύριε Κουγόδημο, να αποσύρουμε το νομοσχέδιο γιατί θα μας το επιβάλλουν άλλοι. Και την ίδια ώρα αυτοί οι δημοσιογράφοι μας καλούσαν εμείς να πάρουμε την πρωτοβουλία να αποβληθούν οι ελληνικές ομάδες ή να αποσύρουμε τις ελληνικές ομάδες και την εθνική ομάδα από τα διεθνή πρωταθλήματα. Οι ίδιοι. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ έχουμε μια παθογένεια η οποία ξέπερνάει κάθε όριο. Οι ίδιοι άνθρωποι να μας προτείνουν τα πλέον αντιφατικά. Οι ίδιοι άνθρωποι που μας λέγανε να μην ασχοληθούμε με το θέμα του αυτόνομου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, μας λέγανε μετά να θέσουμε ζητήματα εκλογών. Και αυτά έγκριτοι δημοσιογράφοι. Οι ίδιοι. Εμείς λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, δεν ακούσαμε τίποτα από όλα αυτά. Ακούσαμε τη φωνή και τη φωνή του συμφέροντος του ελληνικού αθλητισμού. Και θέλω να πω ότι κάναμε μια σοβαρότατη προσπάθεια να μην υπάρξει κανένα αρνητικό
φαινόμενο όσον αφορά αποβολή ελληνικών ομάδων. Πρώτα και κύρια, διότι σκεφτόμαστε την εθνική ομάδα. Η οποία εθνική ομάδα και όλες οι εθνικές ομάδες δεν είναι ομάδες των ομοσπονδιών. Είναι ομάδες που απευθύνονται στην ψυχή και στην καρδιά του ελληνικού λαού και δίνουν χαρά στον ελληνικό λαό όταν υπάρχουν επιτυχίες. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο η κυβέρνηση έκανε αυτή την προσπάθεια και πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να τύχει της γενικότερης επιδοκιμασίας από τη Βουλή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Το λόγο έχει η συγκίτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Παναγιώτα Δρυτσέλη.